Ραδιοθήβα 97,5. Επειδή αυτές οι μέρες είναι μέρες γλεντιού, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την προϊσταμένη του ΔΟΤ, την κυρία Ζαμπάκου, να μιλήσουμε λίγο για το βλάχικο γάμο. Κυρία Ζαμπάκου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να το πω από σήμερα στους ακροατές μας, καλή Σαρακοστή και όλοι στο μέτρο, κύριε Πέπα. Του χρόνου, δηλαδή θα μετρηθούμε φέτος και πρέπει να μετρηθούμε και του χρόνου. Έτσι, έτσι, πρέπει να μετρηθούμε και να μην λείπει κανείς. Για να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις, τι έχουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι, οι καπεταναίοι έτοιμοι, τα μπουλούκια τους έτοιμα, ο σύλλογος έτοιμος, ο Δήμος πανέτοιμος. Ο δημοτικός οργανισμός το πόδι όλος. Πιστεύω ο καιρός να μας βοηθήσει φέτος ώστε να μπορέσει και ο κόσμος να επισκεφτεί και να διασκεδάσουν και οι πολίτες και οι βλάχοι να γλεντήσουν και όλοι μαζί να περάσουμε καλά ένα τριήμερο ουσιαστικά. Κύριε Πέπα, εμείς δεν κολώνουμε ούτε από τον καιρό. Καλοδεχούμενοι και ηλιακάδα και έτσι τι θέλουμε. Αλλά όπως είδατε και με βροχές τα προηγούμενα χρόνια, ο γάμος έγινε, κόσμο πάρα πολύ είχαμε. Το ίδιο ευελπιστούμε και μακάρι να είναι καλός ο καιρός με τις προβλέψεις που έχουμε. Αλλά έχουμε μεριμνήσει, ο ΔΟΘ έχει μεριμνήσει. Θα έχουμε και τέντες φέτος στην πλατεία. Οπότε θα έχουμε και αλλαγή του σκηνικού εκεί που θα γίνει ο βλάχικος γάμος. Φέτος θα έχουμε και θα αξιοποιήσουμε την πλατεία και τον πεζόδρομο. Η πομπή θα γίνει από την Πινδάρου και ο διάλογος με τις καλύβες και τα μπουλούκια και οι καπεταναίοι και οι επισκέπτες μας θα είναι μέσα στην κεντρική πλατεία. Αυτό είναι πολύ θετικό γιατί θα υπάρχουν και τα καταστήματα που θα βοηθηθούν τα καταστήματα αλλά θα καθίσει και ο κόσμος και θα απολαύσει όλο αυτό το γλέντι. Έτσι είναι, το έχουμε πει, το λέμε, θα το φωνάζουμε ότι δεν είμαστε καρναβάλι, είναι παραδοσιακό έθιμο, παμπάλαιο. Εμάς η δουλειά μας είναι να είμαστε φύλακες, υπερασπιστές και να το συνεχίσουμε. Εμείς εκεί αγωνιζόμαστε και σαν Δήμος και ο Σύλλογος το ίδιο. Και χαίρομαι γιατί ξέρετε ότι είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ότι έχουμε νέα παιδιά που συμμορφώνονται και από ό,τι είδατε οι παρέες διαφορετικά στείνονται εδώ και κάποια χρόνια, εννοώ δηλαδή τις ενδυμασίες τους, τον τρόπο συμπεριφοράς τους και θέλω να πιστεύω ότι καλύτερα πράγματα θα γίνονται και θα πάει το έθιμο καλύτερα. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες, εκτός από την καθαρή Δευτέρα που έχουμε την εκδήλωση εδώ του Βλάχικου Γάμου, τι εκδηλώσεις έχουμε, μπορούμε να πούμε δύο λόγια. Δήμος Θηβαίων έχει εκδηλώσεις στον Καλλικρατικό Δήμο και σε άλλες ενότητες. Έχουμε τα κυθερόνια στην τοπική κοινότητα του Καπαρελίου, αύριο από το πρωί. Έχουν τα κυθερόνια, έχουν γλέντι στην πλατεία, όπως κάθε χρόνο. Παραδοσιακό τραγούδια. Κόσμο, ναι. Με μουσική, κρασί, γαϊτανάκι. Φαγητό πλούσιο. Όδωρους για τα παιδιά και ό,τι άλλο θα παρουσιάσει εκεί ο πρόεδρος. Ο κύριος Ζερικιώτης. Τον κύριο Ζερικιώτης, βεβαίως. Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καπαρελίου. Στην τοπική κοινότητα με τον κύριο Παπαλουκά και τον αντιδήμαρχο εκεί στα Βάγια την Κυριακή έχουν και αυτοί γαϊτανάκι παραδοσιακό έτσι και τη Δευτέρα κούλουμα με χαρταετό. Στην τοπική κοινότητα ξηρονομής έχουν την καθαρά Δευτέρα και αυτοί κούλουμα και χαρταετό. Στις πλατεές έχουμε την καθαρά Δευτέρα την παραδοσιακή φασολάδα. Στον Ιχωράκι έχουν και εκείνοι τα κούλουμα. Για πρώτη φορά στον Ιχωράκι. Στις τοπικές κοινότητες βγαίνει ο κόσμος στην πλατεία και τα γιορτάζει. Αλλά λέμε κυθερόνια και τέτοια γιατί από παλιά εκεί γινόντουσαν κάτι πιο μεγάλο όπως η Θήβα έκανε το βλάχικο γάμο. Στον Ιχωράκι για πρώτη χρονιά γίνεται φέτος. Όχι και πέρσι. Έχει γίνει και τρία πέρσι. Χρόνια γίνεται στον Ιχωράκι. Τρία χρόνια. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο εκεί, τον Μάλ και τον Κατσέλη. Ναι, και σε όλους τους προέδρους, γιατί όπως βγάζουμε τον κόσμο και τους συλλόγους και αξιοποιούν... Στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε κάποια εκδήλωση. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι οι επισκέπτες και αυτή τη στιγμή, γιατί με βρίσκεται στο γραφείο και φτιάχνουμε τα τρόφιμα εδώ με τα παιδιά για τους βλάχους μας,
Βλέπω ότι έχουμε επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη. Και επίσης να πω, σαν τμήμα πολιτισμού και υπεύθυνη εγώ, έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα φέτο από εκδρομείς να έρθουν από όλη την Ελλάδα. Τι να σας πω, ότι με έκπληξη με πήραν χθες και μου είπαν ότι έχουν ξεκινήσει, βέβαια θα μείνουν στη Λάρισα κάπου για διανυκτέρευση και το διήμερο θα κατηφορήσουν από την Ξάνθη, που η Ξάνθη, ξέρετε, έχει και καρναβάλι. Έχει και μεγάλο καρναβάλι. Κατεβαίνουν εδώ και με την ευθύ ότι θα δώσουν και να δούνε το μουσείο και θα επισκεφθούν και την πόλη μας για να συμμετέχουν στο βλάχικο γάμο. Να ξέρετε ότι ο βλάχικος γάμος θα είναι, το ξανατονίζω αυτό, και πολύ πλούσιος, θα περιμένει τους επισκέπτες με άφθονο κρασί και με δέσματα από τους καπεταναίους. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι ενημερώσαμε τον κόσμο που ακριβώς γίνονται εκδηλώσεις και ο καθένας σας επιλέξει που θέλει να διασκεδάσει, αλλά καλό θα είναι τη Δευτέρα όλοι μαζί εδώ στην Κεντρική Πλατεία να γιορτάσουμε το βλάχικο γάμο της Θήβας. Και εγώ θα ευχαριστήσω πρώτα τους καπεταναίους όλους, τον Κίτσο τον Ηλία, τον Παναγιώτη τον Σταμάτη, τον Αρκούδη τον Βαγγέλη, τον Τζεσμελή τον Νίκο, τον Στέλιο τον Μπεκρή. Να πω ένα ευχαριστώ και στον πρόεδρο του Συλλόγου και στα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι κοντά μου και με βοηθάνε στο τμήμα πολιτισμού. Πάνω απ' όλα στα παιδιά που έχω εδώ στο γραφείο. Να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που καλύψαν από τα blog και όχι μόνο το Star της Λαμίας, το Ράδιο Θήβα, τη Σκυτάλη, τη Βιωτική Ώρα που καθημερινά δημοσιεύανε τις εκδηλώσεις του βλάχικου γάμου. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Δήμου που κοπιάζουν, γιατί αυτοί είναι οι αφανοί ήρωες, με ρεμούρκες, με τα ζώα, με τα πρικιά, με όλα αυτά. Να ευχαριστήσω την αστυνομία που θα είναι κοντά μας. Να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο που θα βρεθεί εδώ. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή και πάλι, και του χρόνου στο μέτρο, κύριε Πέπα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.